Πράσινο φως στη χρηματοδότηση της νέας οδού Ηράκλειο Ορεινό Μαλεβίζη Ανόγια Ορεινό Μιλοπόταμο με 9.350.000 ευρώ με τον Δήμαρχο Ανογείων να εκφράσει την ικανοποίησή του καθώς πρόκειται για ένα έργο πνοής στην ευρύτερη περιοχή. Σαν εορταστικός μποναμάς εγκρίθηκε, μας ήρθε η έγκριση της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου, ενός σπουδαίου έργου και σημαντικού για την ανάπτυξη του Ορεινού Μαλεβιζίου και Μιλοποτάμου, της νέας διασύνδεσης του Ηρακλείου με τις βόρειες πλαγιές του Ψιλορίτη. Το έργο αφορά την κατασκευή νέας οδού από τα Ανόγια στα Σύσαρχα, καθώς και την ορίμανση μελετών στα όρια των ομών και τη βελτίωση της παλιάς εθνικής οδού από το Κουμπέ έως το βουλισμένο Αλόνι. Ένα έργο πνοής για την περιοχή μας και η κάθε χρηματοδότηση σημαντική και στον χρόνο που έρχεται. Αποτελεί μια νέα όθηση η χρηματοδότηση αυτή. Ο δρόμος έχει ξεκινήσει από το 2008. Είναι συνέχεια του δρόμου Στρούμπουλας-Αστηράκη και σε αυτή την προσπάθεια θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουν συμβάλει και οι Ανογιανοί παραχωρώντας δωρεάν τις εκτάσεις τους, τις εκτάσεις τις οποίες θα χρειαστεί δηλαδή για να περάσει η νέα οδός. Πρόκειται για ένα οδικό έργο το οποίο ξεκίνησε το 2008, ενώ όπως εκτιμάται θα απαιτηθούν και άλλα κονδύλια για την ολοκλήρωση του δρόμου. Την ίδια ώρα εκτιμάται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021 θα παραδοθεί η οδική σύνδεση Στρούμπουλα-Αστηράκη. Σίγουρα με το που θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος από το Στρούμπουλα έως το Αστηράκη, ο δρόμος θα είναι λειτουργικός, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα χρειαστούν γύρω στα 15 εκατομμύρια για να συμπληρωθούν τα κενά τμήματα. Τέλος του 2021 θα έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο για το πόσα χρόνια θα απαιτηθούν ακόμα για να ολοκληρωθεί στο σύνολό του ο δρόμος. Εν τω μεταξύ, μια ανάσα από τη δημοπράτηση βρίσκεται το έργο της μεταμόρφωσης του εγκαταλελειμμένου συνοδρομικού κέντρου στο Ψιλορίτη σε πεδίο δραστηριοτήτων χιονιού και σε ορεινό καταφύγιο, σύμφωνα με τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Είμαστε λίγο πριν η περιφέρεια Κρήτης δημοπρατήσει την ανακατασκευή του παλιού συνοδρομικού. Ήδη είμαστε στη βελτίωση του δρόμου, της προσπέλασης του δρόμου. Πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα με την ανάληψη εργασιών από τον ανάδοχο. Υπολογίζω ότι σε καλή συντηρία θα συμβεί στο καλοκαίρι, ώστε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε την ολοκλήρωση των υποδομών και να μπορούμε μετά να βλέπουμε με πιο οργανωτικό μάτι την ανάπτυξη του ορειβατικού και του χειμερινού τουρισμού.